Επιστρέψαμε λοιπόν στο Skoda Xanthia Arena, ακριβώς την ώρα που οι παίκτες της Xanthis επιστρέφουν και αυτοί στον αγωνιστικό χώρο για να αρχίσει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Ας δούμε ξανά με την ευκαιρία τα δύο γκολ που έχουν σημαδέψει την αναμέτρηση μέχρι στιγμής. Εδώ είναι το 1-0, αν απορείτε, εδώ επίσημα μπήκε το γκολ, αφού η μπάλα βρήκε το δοκάρι, πιθανότατα από λανθασμένη απόπειρα να απομακρύνει του Στάθη Ταυλαρίδη. Στρώθηκε η μπάλα στον Τζος Μπόατενγκ, ο οποίος την έστειλε στα δίχτυα, καθώς ο βοηθός έκρινε ότι δεν είχε περάσει η μπάλα αρχικά τη γραμμή, αφού βρήκε το δοκάρι. Σε κάθε περίπτωση σκόρερ χρήστηκε ο Μπόατενγκ για το 1-0 στο 12ο λεπτό, καθώς η Ξάνθη είχε αρχίσει δυναμικά το παιχνίδι. Και εδώ η απάντηση από τον Ρωμαίου Περέιρα τος Σάντος. Το είχε κάνει και στην Τρίπολη μετά από εκείνο τον γκολ του Σεμπαστιάν Καρέρα ενάντια στον Αστέρα. Και πάλι ο Ρωμαίου με αυτό το τυφλό ξερό αριστερό σουτ την έστειλε στα δίχτυα του Μίχαλ Σπούρνινγκ, συνεχίζοντας ταυτόχρονα μια ιδιότυπη παράδοση που θέλει όλα τα γκολ της ΑΕΛ στη σεζόν να έρχονται από ξένους παίκτες. Ούτε ένας Έλληνας δεν έχει σκοράρει για την μην ομάδα του Νίκου Κωνστάνογλου αυτή την σεζόν. Ο τελευταίος Έλληνας που είχε στείλει την μπάλα στα δίχτυα για λογαριασμό της ΑΕΛ ήταν ο Ηλίας Κυριακίδης, πλέον παίκτης του Εργοτέλη, στο τελευταίο μάτς της περασμένης σεζόν, στις 18 Απριλίου του 2010, σε εκείνη την εντός έδρας ήταν με 1-2 από τον Λεβαδιακό. Η ΑΕΛ, η οποία θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο με μια αλλαγή. Ας δώσουμε τον λόγο στον Άκιο Ακημόγλου. Βγήκε με 10 παίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ρέτζας είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Δέχεται τώρα τις οδηγίες του Νίκου Κωνστένογλου. Αυτός ο οποίος δεν βγήκε στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο είναι ο Χρήστος ο Μελίσης. Άρα θα παίξει και πάλι λογικά ο 18χρονος Βασίλης Ρέτζας ως δεξιός μπακ. Ένα τρίκ που είχε κάνει εξ ανάγκης ουσιαστικά ο Νίκος Κωνστένογλου μέχρι στιγμής, παρότι ο Ρέτζας είναι παίκτης που αγωνίζεται στην επίθεση, επιθετικός χαφ, κυνηγός. Νάτος εδώ, ένας από τους πιτσιρικάδες στο ρόστερ της ΑΕΛ, ο 18χρονος Βασίλης Ρέτζας. Πρώτη αλλαγή όχι μόνο για την ΑΕΛ αλλά και στο παιχνίδι, στο 46, αντί του Χρήστου Μελίση, ο οποίος δεν φάνηκε και πάρα πολύ σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Απλά μοιάζει λίγο περίεργο που πάει τώρα σε αλλαγή back. Μάλλον εγώ πιστεύω ότι ίσως και να υπάρχει ζήτημα τραυματισμού. Είναι μεγάλο το ρίσκο διαφορετικά να πας με έναν ουσιαστικά αμυντικό λιγότερο από τόσο νωρίς, από το 46. Εκτός αν κρατήσει σχήμα με τρεις αμυντικούς, δηλαδή να παίξουν Κολοβέτσιος, Σταυλαρίδης και Βενετίδης πίσω και να παίξει στα χάφο ο Ρέτζας. Θα το δούμε. Ο Πανκράτο, ο οποίος είναι η κάλυψή του στα δεξιά, επίσης δεν είναι που διακρίνεται για τα αμυντικά. Θα το δούμε στην πράξη. Στο μεταξύ, πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου μέρους, με τον Ρέντζα για πρώτη φορά να αγγίζει την μπάλα να κερδίζει από τον Μπόατενγκ. Στη συνέχεια το φάουλ παίρνει ο Ιγκλέσιας από τον Ολλανδό στην εθνικότητα, Γκανέζο στην καταγωγή, Τζόρτζ Μπόατενγκ, τον σκόρερ του 1-0 σήμερα, τον 36χρονο ανασταλτικό μέσο της Ξάνθης. Ο Ρέντζας πηγαίνει όντως δεξιά. Στη θέση του Μελίση και τροφοδοτεί μάλιστα τον Τσιμπάμπα, ο οποίος όποτε κινήθηκε στο πλάι δημιούργησε προβλήματα. Δεν είναι τυχαίο, ο άνθρωπος περισσότερο πλάγιος αθλητικός είναι παρά κεντρικός, όπου αγωνίζεται κατά ανάγκη. Εδώ κέρδισε κόρνερ, ανάγκασε τον αντίπαλό του να παραχωρήσει τον Κοστούλαρο. Το κόρνερ είναι κινητικότατος, όχι ακριβώς ο καλύτερος στην τελική προσπάθεια, αλλά όταν δημιουργεί είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός. Θελέση του κόρνερ από τον με την εύκολη δουλειά από τον Σουάνι στο φωτοδοκάρι. Κακή εκτίμηση του Πόη, από Μπακάρι ένα τυφλό γέμισμα, ο Τσιμπάμπα έπεσε ενώ θα μπορούσε να γίνει απελπιστικός και έβγαλαν από την περιοχή τους οι Ξανθιώτες. Τρέχει, καλύπτει ωραία όμως με δύναμη και πάθος για να κερδίσει ο Ιγκλέσιας. Φάουλ υπέρ του Αργεντινού μέσου της ΑΕΛ. Εδώ ο Ματίας Ιγκλέσιας. Φάουλ που νομίζω θα μπορούσε να επισύρει και κάρτα στον Κομεσίδη. Γκρέμισε με τα χέρια του. Περίπου 50% φίλοι της ΑΕΛ δεν έχουν σταματήσει να επιθυμούν την ομάδα τους παρά τις δύσκολες καταστάσεις, την κακή σεζόν. Πανκράτ, η ποιότητά του νομίζω είναι φανερή σε κάθε κίνηση, αλλά για την ετοιμότητα
Είναι ένα ζήτημα και για τη διάρκεια που μπορεί να έχει, αν θα βγάλει το 90 λεπτό. Ξάνθη, η οποία έχει τη δυνατότητα να βγει στην κόντρα με τον Κιντάνα δεξιά του. Ο Μαρσελίνιο κινήθηκε για να έρθει στη δεξιά πλευρά ο συνήθως. Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος κινείται συνήθως από την αριστερή. Καλή αμυντική συμπεριφορά από τη Λάρισα και σε αυτή τη φάση. Και ο Βενετίδης ανοίγει μάλλον πολύ την μπάλα. Μερικά χρόνια νωρίτερα ίσως να την προλάβει. Στα όρια της περιοχής ο Κσπούρνινγκ μακριά. Κιντάνα είναι δύσκολο να νικήσει στον αέρα. Εκκλησίας. Το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Εδώ ο βραχίσωμος Διέγο Κιντάνα, κάποτε πρωταθλητής κόσμου σε επίπεδο νέων με την Αργεντινή, αλλά σε μια πολύ μακρινή εποχή. Το 97 είχε βάλει και το νικητήριο γκολ στον τελικό. Δεν ξέρω αν θυμάσαι ποιος είχε βάλει τον γκολ της Ουρουγουάη σε εκείνο το 2-1. Όχι. Ο Πάμπλο Γκαρσία. Τη γενιά τη ίδια, έτσι, 77, 78. Ακριβώς. Γεννημένοι ποδοσφαιριστές. Ιούλιο του 97 στην Κουάλα Λουμπούρ. Πρόσωπο, να ζούμε τώρα τα τωρινά. Πανκράτ που κερδίζει το κόρνερ. Θα έλεγα ότι ένα άλλο που διακρίθηκε σε γενιά του ήταν ο Φορίκου. Ο οποίο βέβαια ήταν για αρκετά χρόνια, 15-16 χρόνια. Και έχουμε πλάγιο, Δημήτρη, παρεπτόντω, γιατί η μπάλα βρήκε στο σημαίακι του κόρνερ. Πανκράτ. Εδώ σε ύψος, όχι όμως και δύναμη, στην εκτέλεση του πλαγίου. Μποατέγκ άστοχα στην κεφαλιά. Πανκράτ κερδίζει και τροφοδοτεί τον Τσιμπάμπα. Τώρα είναι κόρνερ όμως, από την προσπάθεια του Κομπολέζου. Λύθει ο Κοστούλας. Εδώ, η φίλη της ΑΕΛ. Μια στιγμένη μπάλα είναι ο καλύτερος τρόπος για να απειλήσει. Με άλλον τρόπο, ο Τουμέρ Μετίν στην εκτέλεση. Κεφαλιά από τον Αντεφέμι και πιο μακριά ο Πόη. Υποψία και φάουλα από τον Ιγκλέσιας στη φάση νωρίτερα. Βενετίδης, Τσιμπάμπα, απρόσεχτα και η Ξάνθη έχει την ευκαιρία να βγάλει κόντρα. Αθιά μπαλιάκι όπου ο Κολοβέτσιος φαίνεται να ελέγχει και ελευθερώνει έξυπνα για τον πιο εμπειρο Ταυλαρίδη, Αμπουμπακάρη. Βάλσκι. Είδαμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, πολύ ψηλότερης ποιότητας από τον μέσο όρο της Super League φέτος. Καλό ρυθμό με δύο γκολ με ευκαιρίες. Ελπίζουμε να δούμε τα ίδια και στο δεύτερο ημίχρονο. Και σε αυτό ασφαλώς θα έχει παίξει ρόλο το γεγονός ότι ειδικά η ΑΕΛ αλλά και η γηπεδούχος Ξάνθη δεν συμβιβάζονται εύκολα με έναν βαθμό. Και μια και λέγαμε και για ιστορία, λίγο ο Δημήτρη, να πούμε ότι ο Τσοντοφάλης είχε παίξει και αντίπαλος της ΑΕΛ. Με τη Ζενίτ στο Βόλο. Στο 2-3. Στον Βόλο, γιατί ο Αλκαζάρ τότε δεν ήταν κατάλληλο να φιλοξενήσει αγώνες τότε UEFA. Ζενίτ νομίζω τη χρονιά που πήρε το κύπελο τελικά, 7-8. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ήταν μετά την κατάκτηση του κυπέλου από την κυπέλου Ελλάδος από την ΑΕΛ. Σε όμιλο, αλλά με μονές αναμετρήσεις. Σε εκείνο το ιδιότυπο σύστημα. Πάω λίγο μετά τη γραμμή του κέντρου για τους γηπεδούχους. Κέρδισε ο Σουάνης. Ο Μεσίδης περιμένει κάποια κίνηση από τους συμπαίκτες του. Αναγκάστηκε να δώσει τη γωνία στον Πόη, ο οποίος έχει αντιπάλους, δύο μάλιστα, και η καραμπόλα δεν τον ευνοεί. Πλάγιο υπέρ της ΑΕΛ. Στο ξεκίνημα της μετάδοσης για το δεύτερο ημίχρονο είπαμε για το 1-0 της ΑΕΚ με το γκολ του Λιμπερόπουλου, γκολ που σημειώθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Δεν έχει αλλάξει αυτό στα πρώτα λεπτά. Καλό αυτό το γκολ για την ΑΕΛ πάντως. Νομίζω και για την Ξάνθη, στους 24 που είναι ο Πανιούνιος, είναι και της Ξάνθης αντίπαλος. Είναι 3 πόντους πιο πάνω. Την Μπάμπα θα μαζέψει την παλιά. Και Πανκράτ. Στον άξονα για τον Μετίν, ο οποίος ελευθερώνεται με ωραία κίνηση. Άλλαξε με τον Ρωμαίου, ο οποίος συχνά πυκνά γίνεται παρτενέρ του Τσιμπάμπα στη γραμμή κρούσης. Κακή μεταβίβαση τώρα, ο Αμπουμπακάρη αναγκάζεται να κάνει το φάουλ, το οποίο ίσως να του στοιχίσει και κάρτα τελικά.
τη γλιτώνει. Και θα δει κάρτα. Όχι. Δεν τη γλίτωσε. Δεν τη γλίτωσε. Νομίζω ότι. Ποιο ο Μπότεγκ. Για διαμαρτυρία στον Μπότεγκ είναι όχι. Στον Αμπουμπακάρ είναι η κάρτα. Γιατί ήταν ο Μπότεγκ δεν έκανε κάτι. Ο Μπότεγκ διαμαρτύρηθηκε μετά σε αυτή τη φάση. Αυτό. Θα μπορούσε να δει και αυτό. Αλλά νομίζω ότι μόνο στον Αμπουμπακάρ έδειξε. Δεν παίρνω και όρκο. Κανείς, αλλά είναι λίγο οι στιγμές του Παμπορίδη είναι περίεργες. Και νωρίτερα με τον Μετίν δεν διευκρινίστηκε, αλλά δέχτηκε εν τέλει την κάρτα. Ο Γκανέζος σε κάθε περίπτωση το κράτημα δικαιολογεί την απόφαση του ρέφερη. Καλές τοποθετήσεις τώρα, το νέο πρόσωπο στην δεκάδα της ΑΕΛ, θες τον Λίσσα. Όπως καλά κάνει και μας διορθώνει ο Άξιο Ακίμογλου, είναι δύο οι κάρτες εν τέλει και για τον Μπότεν για την διαμαρτυρία. Και οι δύο κάνεις. Ωραία κίνηση από τον Μαρσελίνιο τώρα και φάουλ σε εξαιρετικό σημείο. Και πάλι τον Αμπουμπακάρι. 1-2 μέτρα εκτός περιοχής. Μαρσελίνιο τα έχει αυτά τα σόλου, έτσι, το παιχνίδι του τον Πανσεραϊκό. Βέτυχε ένα ταγκόλ που είναι υποψήφια για κορυφαία της χρονιάς. Βέβαια. Αυτή είναι η φάση. Βάλε το πόδι του Αμπουμπακάρι. Μαρσελίνιο κέρδισε το φάουλ. Εδώ που πέφτει βέβαια έχει προηγηθεί το φάουλ και πέφτει ένα-δυο βήματα μετά ο Βραζιλιάνος. Έβαλε και την αμετωμένη δόση. Θεάματος στη δόση. Κιντάνα και πιο πίσω ο Πόη, ο οποίος θα πάρει και την εκτέλεση. Γρήγορη αντίδραση του Αμπουμπακάρη που διόρθωσε την κατάσταση. Κάποιος αδράνησε εκεί, ο Τσοντοφάλσκι βγήκε, δεν υπήρχε offside. Τουλάχιστον αυτό φάνηκε με γυμνό μάτι. Άλλο ένα γέμισμα τώρα ο Σλοβάκος περιμένει και μπλοκάρει. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με πάσα δίπλα και ξερό σου, κόβει στην περιοχή και σκοράρει ενάντια στην Καβάλα. Ξάντη φέτος είναι το 1-1. Στην άλλη αιστεία όμως. 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς μεγάλη φάση. Τσιμπάμπα τώρα με την ταχύτητά του προσπαθεί να ξεφύγει και από τον Κοστούλα. Υπόδειξη για φάουλα από τον Παντορίδη για το σπρόξιμο του Ζουέλ Τσιμπάμπα. Νομίζω απλό ζατζάρισμα. Θα δούμε εδώ την προηγούμενη φάση ότι ο εκτεθειμένος ποδοσφαιριστής δεν κινείται. Είναι σωστή η υπόδειξη ότι δεν υπάρχει δηλαδή offside. Πάμε και στον Τάσο Μπακλατζή, κάτι έχει να μας μεταφέρει. Αυτό που έχουμε να μεταφέρουμε είναι η πρώτη αλλαγή για την Ξάνθη. Ετοιμάζεται ο Φλίσκας. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε ποιον θα αποσύρει από τον αγωνιστικό χώρο ο Νίκος Παπαδόπουλος. Βάζει έναν μέσο ποδοσφαιριστή. Να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα αντικαταστήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Νωρίς το δεύτερο ημίχρονο, η πρώτη αλλαγή για τους γηπεδούχους. Ο Φλίσκας ένα γκολ έχει πετύχει για την Σκόντα και αυτό είναι ενάντια στην ΑΕΛ. Ρωμαίου, το σκόρερ της Λάρισας. Κακή μεταβίβαση θα τον ανακόψει ο έτερος τον σκόρερ, ο Μπότεν. Ελευθέρωσαν οι Ξανθιώτες για τον Κομεσίδη, όχι ακριβώς σίγουρα, αλλά εκεί που πήγε η μπάλα ήταν ο Κιντάνα. Ίσως ένας υποψήφιος ο Κιντάνα για αλλαγή, θα το δούμε. Ίσως να πάει και ο Νίκος Παπαδόπουλος με τρεις νοσταλτικούς μέσους. Απόδειξη του βοηθού, δέχεται ο Παμπορίδης, φάουλ κοντά στη γραμμή του πλαγίου out. Βενετίδης και Ιγκλέσιας εκεί διαμαρτύρονται. Θερμοθού Δημητριάδη για αυτή τη φάση και πάλι συναγερμός μπροστά στην αιστεία του Τσοντοφάλσκι για ένα στημένο με τον Μαρσελίνο, το εξαιρετικό αριστερό να ετοιμάζεται. Μεγάλα κορμιά από όπου στο χώρις ανάμεσα στο Τσιμπάμπα, ο Πανκράτ για να βοηθήσουν στη μάχη στον αέρα. Η Ξάνθη δεν διακρίνεται για τους ιδιαίτερα ψηλούς ποδοσφαιριστές της, αλλά ανέβηκε και ο Βάλλας και ο Κοστούλας. Ο Πανκράτ, που όπως σωστά χαρακτηρίζει νωρίτερα ο Πάνος, είναι αρκετά ψηλός για ακραίος και αυτό βοηθά στα στημένα εντυπωσιακά. Γεμίσμα, ο Ταυλαρίδης έχει
πάρει τα μέτρα και δεν έχει πρόβλημα να νικήσει τον Βραχίσον Σουάνι. Στο έδαφος ο Ρέντζας τώρα, μικρό πρόβλημα, δεν τηρήθηκε ακριβώς το fair play, αλλά ήταν και πάνω στη φάση. Corner. Παραπάτησε ο Ρέντζας, βρέθηκε εκτός φάσης, σε ανισορροπία δηλαδή αγωνιστική η ΑΕΛ. Τώρα, ο νεαρός που πέρασε αλλαγή με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, θα δεχτεί τις περιποιήσεις του ιατρικού team. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε ο Νίκος Κωστένοβ είναι ο μόνος παίκτης που έφερε από τον πάγκο να χρειαστεί να αντικατασταθεί. Πάμε στον Άκιο Ακιμόγλου, κάτι έχει να μας μεταφέρει. Οδηγίες από τον Νίκο Κωστένογλου για τις θέσεις που πρέπει να έχουν οι παίκτες του τώρα σε αυτή την στημένη φάση. Και με την ευκαιρία που πλησίασε και ο Παπορίδης, έγιναν κάποια παράπονα από τον Πάγκο και για το προηγούμενο φάουλ που δόθηκε στον Κιντάν, αλλά και για μερικές ακόμα αποφάσεις. Μας έδινε ο καλοτραβηγμένο Τσοντοφάλσκι στην ευθεία η μπάλα, αλλά εκεί υπήρχαν μόνο τους φορητές της ΑΕΛ για να απομακρύνουν. Κοστούλας και Κομεσίδης. Άλλο ένα γέμισμα. Αντεφέμι, Μπόατενγκ. Και πάλι η μπάλα θα βγει εκτός περιοχής. Ο Ρέντζας, ο οποίος φαίνεται ότι θα συνεχίσει. Αυτό είναι καλό νέο για την ΑΕΛ. Πάμε και στον Τάσο Πακλάτζη. Είπαμε για τον Φρίσκα ότι είναι έτοιμος να περάσει το παιχνίδι. Θα είναι πρώτη αλλαγή για την ομάδα της Ξάνθης. Αυτό σημαίνει θα βγει ο Κιντάνα από το παιχνίδι. Αυτή θα είναι η κίνηση του Νίκου Παπαδόπουλου. Ταυτόχρονα σημαίνει αυτό ότι θα πάμε και σε εσωτερικές αλλαγές, με τον Αντεφέμι να έρχεται λίγο πιο πίσω και τον Πόη να πηγαίνει στη θέση του Κιντάνα. Δεξιά. Φυσικά, ναι, δεξιά. Θα το δούμε και μέσα στο γήπεδο από τις πρώτες κινήσεις των ποδοσφαιριστών. Πάντως έμεινε ικανοποιημένος, μπορώ να πω, στο πρώτο ημίχρονο από την κινητικότητα του Κιντάνα. Ωστόσο, συνήθως αποτελεί την πρώτη του αλλαγή. Έτσι. Του Μέρμεντίν τώρα σε καλή κίνηση, αυτός ήταν πολύ ψηλά. Τάσο, δεν ξέρω αν ολοκλήρωσες. Ολοκλήρωσα. Ακριβώς. Τώρα η αλλαγή που θα περίμενε καλύτερα, πάντως, Δημήτρη, να πάρει τον Κατόγκο. Είναι και αλλαγή διάταξης προφανώς, γιατί με τρεις ανασταλτικούς μέσους που αγωνίζεται η Λάρισα έχει πάρει έναν σχετικό. Και τώρα ο Φίσκας έρχεται να φέρει μια ισορροπία σε αυτό το θέμα ενδεχομένως. Και θα μείνει μάλλον μόνο ο Σουάνης μπροστά. Με πανομοιότυπη διάταξη πλέον οι δύο ομάδες. Ο Σουάνης. Μπακάρι παλιά για το πουθενά. Ο Βάλας ελέγχει. Στιούαρτ όπως. Καβλαντίδης σε καμιά ενέργεια μονομαχία δεν είχε πρόβλημα με τον Σουάνη. Ολά από τον Μακάρι και Σκόντα Ξάνθη στην εκκίνηση μιας ακόμη επίθεσης. Βάλας αφήνει δίπλα του για τον Κοστούλα. Εκείνος για τον Ιωσελθόντα Κώστα Φλίσκα. Λέγαμε ότι αυτή είναι η 111η εμφάνιση του Φλίσκα με τα χρώματα της Σκόντα. Μόνο ένα γκολ σε μια ήττα με 3-1 στο Αλκαζάρ τον Μάρτιο του 2006, από σχεδόν 5 χρόνια, και είναι μάλλον παράξενο αυτό για ένα παίκτη ο οποίος τουλάχιστον δοκιμάζει συχνά πυκνά το πόδι του από μεσαίες και μακρινές αποστάσεις. Συνονοησία εδώ του Αντεφέμι με τον Βάλα, παλώνει την κατάσταση ο Νιγηριανός και αφήνει για τον Φλίσκα, ο οποίος αρχίζει από πίσω την προσπάθειά του. Παίζει λίγο πιο μπροστά ο Μπόατενγκ και ενδεχόμενα και δεξιά να βοηθήσει εκεί τον Βόη. Το έχει κάνει και στο παρελθόν και στην Φέγενορ, στα νιάτα του, αλλά και στην Αγγλία, να παίξει δηλαδή ως δεξιός χαφ. Η μπάλα περνάει από όλους και φτάνει στον Μαρσελίνιο που έχει δύο αντιπάλους επάνω του. Το τακουνάκι του Βραζιλιάνου δεν περνάει από τον Ρέτζα, στέκεται όμως τυχερός, καλό το γύρισμα. Από μάκρη είναι ο Κολοβέτσιος και τώρα ο Μετίν, καθώς η ΑΕΛ θέλει να βγει γρήγορα στην κόντρα με τον Ρέτζα. Έχει δυνάμεις, κάνει όμως λάθος μεταβίβαση. Κατοχή περνάει και πάλι στην πλευρά των γηπεδούχων. Βγαίνει ο Κομεσίδης. Αφήνει για τον Φλίσκα. Τους ψάχνει στήριγμα. Είχε δίπλα του μόνο τον Μπόατενγκ. Κακή παλιά προς τον Μαρσελίνιο. Πρωταγωνιστή στην φάση
Είναι από λίγο την βλέπατε ξανά εδώ. Εδώ αρχικά θέλει να κάνει το τακουνάκι, μπάλα κοντράρει στον Ρέτζα. Ευνοείται από την κόντρα ο Μαρσελίνιο και μπαίνει στην καρδιά της άμυνας, αλλά το γύρισμά του δεν πέρασε, καθώς πρόλαβε να παρέμβει ο Λοβέτσκιος. Παρτενέρ του Ταυλαρίδη σήμερα ο Ας ακούσουμε τον Άκη Ακίμουλο. Άκη, πάμε για δεύτερη αλλαγή από πλευρά των φιλοξενούμενων. Ναι, θα περάσει ο Αλεξάνδρης Σίμιτς στο παιχνίδι. Αν αντιλήφθηκα καλά, θα το διασταυρώσουμε τώρα. Θα βγει ο Μετίν και αυτό που του ζήτησε ο Νίκος Κωστένογλου είναι. Θα παίξει νομίζω στην ίδια θέση. Του ζήτησε όμως να πιέσει προκειμένου να καταφέρει να κλέψει μπάλες η Λάρισα. Ας δούμε εδώ τον Σουάνι. Ενάντια σε 6 αντιπάλους. Φλίσκας δοκιμάζει το σουτ. Με δύναμη η μπάλα δεν περνάει έξω. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ευκαιρία για τον Μπότεν και πάλι κεφαλιά έξω. Αγγίζει το δεύτερο γκολ στο ίδιο μάτσο ο Τζος Μπότεν. Κάτι σπάνιο στην καριέρα του, δεν ξέρω αν το έχει ξανακάνει κιόλας. Στο 64, μεγάλη ευκαιρία εδώ. Καλό το γύρισμα το μητάκι από τον Πόη, από τα δεξιά. Η μπάλα περνάει μισό μέτρο περίπου έξω από το αριστερό δοκάρι του Καμίλ Τσοντοφάλσκι. Ξανά και ξανά η μεγάλη ευκαιρία της Ξάνθης για το 2-1. Καλή η γύριστη κεφαλιά και τα δεδομένα του Μπόατενγκ δεν είναι. Ποτέ δεν ήταν κεφαλοσφαιριστής. Νομίζω στο αυτή τη στιγμή που προσαρμόστηκε και βρήκε τις δυνάμεις του στο δεύτερο γύρο ουσιαστικά είναι ο καλύτερος παίκτης της Ξάνθης. Συμφωνώ. Έξω με την, ο οποίος ήταν φανερά επηρεασμένος από τον τραυματισμό του και παρότι ίσως ο ποιοτικότερος παίκτης της ΑΕΛ δεν μπόρεσε να βοηθήσει αποφασιστικά την ομάδα. Σήμερα μέσα ο Αλεξάνδρας Σίμιτς, ο Σέρβος, ο οποίος έχει παίξει και άλλες φορές αριστερά, αν και δεξιοπόδαρος. Η αλλαγή αυτή στο 64, η δεύτερη από πλευράς του Νίκου Κωστάνογλου. Καθώς η ΑΕΛ χρειάζεται νίκη και μόνο νίκη απόψε. Μόνο 18 βαθμούς στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Μόνο 4 νίκες σε 22 παιχνίδια στην Super League. Ανεβαίνει ο Πανκράτο, ο οποίος δεν πήρε πολλές πρωτοβουλίες αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Είναι ενδεχόμενα και λογικά κουρασμένος. Ενάντια σε 3 αντιπάλους ο Γάλλος. Κατάφερε να κρατήσει μπάλα και να αφήσει για τον Ρέτζα Ρωμαίου. Ο σκόρερ της ΑΕΛ. Έκοψε ο Κοστούλας. Είναι ο Σίμιτς στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Ο Σίμιτς πήγε στον άξονα σε αυτή την πρώτη επίθεση της ΑΕΛ αφού την μπήκε στο μάτς. Κακή η μπαλιά από τον Τζιρικά, τον Ρέτζα. Τώρα ο Κοστούλας, ο οποίος καθυστερεί. Και υπάρχει λόγος γιατί στο άλλο μισό του γηπέδου ήταν πλευράς Ξάνθης μόνο ο Δημήτρης Σουάνης. Θα έλεγε κανείς ότι και με την προηγούμενη αντικατάσταση του Κιντάν από τον Φλίσκα ο Παπαδόπουλος δίνει γήπεδο στην ΑΕΛ. Καλή προσπάθεια από τον Σίμιτς, ευνοήθηκε από την πρώτη κόντρα, όχι όμως και από τη δεύτερη. Και τώρα ο Ιγκλέσιας μαζί αλλαγή και η Ξάνθη. Ακούμε τον Τάσο Πακλάτζη. Ναι, μετά την είσοδο του Φλίσκα έχουμε μία ακόμα αλλαγή και μάλιστα σε μικρό χρονικό διάστημα. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φώναξε κοντά του τον Φλάση Καζάκη. Φορ, μάλιστα πέτυχε τα δύο τέρματα στην προηγούμενη εβδομάδα. Ένα, συγγνώμη, απέναντι στον Ατρόμητο. Με την είσοδο του πέρασε όπως και τώρα στο δεύτερο ημίχρονο και μάλλον θα πάμε σε αντικατάσταση επιθετικού. Δηλαδή, θα κρατήσει στον πάγκο, θα βγάλει από το παιχνίδι τον Σουάνι για να περάσει τον Καζάκη. Αυτό εκτιμάμε, θα μάθουμε σε πολύ λίγο ποιος θα είναι τελικά ο ποδοσφαιριστής που θα βγει και θα αποτελέσει δεύτερη αλλαγή. Θα δούμε σύντομα. Πόη. Δεν υπάρχει φάουλ. Σύμφωνα με τον δεύτερο βοηθό, τον Λάζαρο Δημητριάδη, είναι πλάγιο, κερδίζει η ΑΕΛ. Στα μέσα του δεύτερου μέρους, 27ο λεπτό, πάντα στο 1-1 όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο μέρος. Τα γκολ του Μπόατενγκ στο 12 και του Ρωμαίου στο 38. Θυμίζω ότι πριν από λίγο ο Τζος Μπόατενγκ άγγιξε και το 2-1. Σε ένα μάτι που παραμένει πάνω κάτω, κανείς δεν ξέρει πώς θα που μπορεί να γύρει η πλάστικα, αλλά με λιγότερες φάσεις σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο.
Μαραγκιόνι και πάλι για λογαριασμό της ΑΕΛ. Ξέχνει την μπάλα ο Στέλιος Βενετίδης. Τάσο, όντως ο Δημήτρης Ιωάννης είναι ο παίκτης που θα αποχωρήσει. Είναι ο ποδοσφαιριστής που θα αφήσει τον αγωνιστικό χώρο. Αλλαγή σε θέση. Αν είχαμε πριν αλλαγή εσωτερικές, αρκετές εσωτερικές αλλαγές με την είσοδο του Φλίσκα και την απουσία του Κιντάνα από το παιχνίδι, τώρα μιλάμε καθαρά σε αλλαγή, αλλαγή θέση, σε θέση. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό εννοούμε. Αυτό εννοούμε. Αλλαγή σε θέση επιθετικού, φουνταριστού κυνηγού δηλαδή. Σουάνης που έδωσε αρκετές μάχες αφήνει τον αγωνιστικό χώρο και μπαίνει μέσα ο Καζάκης, πιο δυνατό παιδί. Πιο υψηλός όμως για να δώσει μάχες. Την μπάλα ψηλά, ακριβώς. Ναι. Ο Σουάνης βρέθηκε πολλές φορές να μάχεται μέσα στην αντίπαλη περιοχή μόνος με τους αμυντικούς της ΑΕΛ. Είναι λογικό να κουράστηκε. Εδώ είναι τα πρόσωπα του αγώνα, ο Μπόατεγκ. Έλεγα νωρίτερα ότι δεν ξέρω αν έχει πετύχει δύο γκολ στο ίδιο μάτς. Είναι που σίγουρα μπορούμε να πούμε είναι ότι το σημερινό ήταν το 24ο στην καριέρα του σε 564 παιχνίδια. Μαρσελίνιο. Ο Καβλαρίδης πήρε μία ακόμη κεφαλιά με φάουλ σύμφωνα με τον Παμπορίδη. Δυναμική αν μη τι άλλο η παρέμβαση του Καβλαρίδη και αυτή ήταν και η τελευταία συμμετοχή του Σουάνη στο μάτς. Επίσης είχε δίκιο να εκκρινιάζει βλέποντας και το replay. Έξω ο Δημήτρης Σουάνης, μέσα ο Βλάσης Καζάκης στο 69. Δεύτερη κίνηση από τον Πάγκο, από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Συνεχίζει πάντως με 4-5-1 ουσιαστικά η Σκόντα. Ο Παπαδόπουλος είχε ακόμα στον Πάγκο, πέρα από τον Σωτήρη Λιμπερόπουλο, τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα, τον Κατόγκο, τον Βασιλακάκη και δύο αμυντικούς, τον Γκλέισον και τον Μπέρτο. Από την άλλη πλευρά, ο Κοστένογλου, είπαμε και νωρίτερα, δεύτερος τερματοφύλακας είναι ο 19χρονος Δημήτρης Πρίφτης. Ναι βέβαια, ξέχασα και τον Κρίς Κατόγκο, ήταν ο πρώτος που θα έπρεπε να πω. Ετοιμάζεται να μπει όπως με ενημερώνει ο Τάσος Πακλατζής. Στον πάγκο της Λάρισας βρίσκεται ο Γιάν Κόζακ, είπαμε και νωρίτερα, ο Σανίλ Κούλιτς, ο Αυστριακός, θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίθεση. Ο Δημήτρης Πιάνγκας και ο 18χρονος αμυντικός ο Νίκος Καρανίκας. Φάουλ στο μεταξύ του πήρε ο Καζάκης εδώ και πάλι από τον Στάθη Ταυλαρίδη. Ακριβώς στον άξονα, αλλά τουλάχιστον 10-12 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Πόη και ο Μαρσελίνιο είναι πάνω στην μπάλα. Δεξιοπόδαρος ο Αγγελικός, αριστεροπόδαρος ο Βραζιλιάνος. Κάποιος από τους θα δοκιμάσει απευθείας την τύχη του. Είναι ο Μαρσελίνιο τελικά, η μπάλα περνάει. Κανένα πρόβλημα για τον πολύπειρο Καμίλ Τσοντοφάλς, ο οποίος τα βάζει με τους συμπαίκτες του. Γιατί, εντάξει, κατά τα ψήματα δεν είναι τύχος αυτό. 6-6 οι τελικές, 1-1 το σκορ. Καθώς έχουμε μπει πλέον στο τελευταίο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Σίμιτς, Πανκράτ, βρέθηκε στο έδαφος ο Γάλλος, αγριοκοιτάζει λίγο τον Παμπορίδη, Αντεφέμι, αλλάζει το παιχνίδι δεξιά για τον Κομεσίδη, καλό κοντρόλ, 23χρονο δεξιό μπακ, σκληρό φάουλ από τον Βενετίδη στον Πόη, είναι αρκετά μακριά από τη φάση ο Παμπορίδης και απορεί. Πόη, δείτε ξανά. Δυναμικό μαρκάρισμα, δυνατό μαρκάρισμα από πίσω από τον Βενετίδη. Τάσο, έξω ο Μάουρο Πόη. Έξω ο Μάουρο Πόη. Και μέσα πάντως, ο Κρίς Κατόγκο. Ο Κατόγκο που με το που σηκώθηκε και πήγε προς το κέντρο του γηπέδου για να ετοιμαστεί να περάσει, καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο, είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Όπως και ο Πόη που τώρα αφήνει τη θέση του στον Κατόγκο και δέχεται και αυτό το θερμό χειροκρότημα του κόσμου. Πόη με 17 γκολ, είναι ο πιο παραγωγικός παίκτης στο ρόστερ της Σκόντα, 17 με τα χρώματα της ομάδας. Στο 70
Δύο ολοκληρώνει λοιπόν τις αλλαγές του Νίκος Παπαδόπουλος. Παρέλειψα να πω νωρίτερα ότι ο Κιντάνα συμπλήρωσε 150 μάτς με τη Σκόντα απόψε, ο έτερος αργεντινός της ομάδας. Λογικά δεν θα αλλάξει κάτι στο σχήμα, ο Κατόγκο πήγε ήδη δεξιά. Ο Μπόατενγκ παίζει σε ρόλο δεκαριού ουσιαστικά. Τον Μασελίνιο αριστερά και τον Καζάκη στην κορυφή της επίθεσης. Ο Άτον πήρε το φάουλ από τα νεύρα, όχι από πλευράς του Γκανέζου, μέσα στον Ιγκλέσιας και τον Φλίσκα. Πολύ καλύτερο το πρώτο ημίχρονο τελικά, έτσι. Το δεύτερο μάλλον είναι περισσότερο παιχνίδι νεύρων, εντάσεως. Στο πρώτο είχαμε και ποδόσφαιρο. Και όσο περνάει η ώρα πέφτει ακόμη περισσότερο και ο ρυθμός. Δεν μπορεί να ρισκάρει και κανένας πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι η ΑΕΛ δεν έχει περιθώρια για την ισοπαλία και θα βγει κάποια στιγμή μπροστά. Η Ξάνθη ίσως να περιμένει αυτό ακριβώς για να χτυπήσει. Πάντως ο χρόνος περνάει, Δημήτρη, και ο Κούλης και ο Κόζακ μένουν στον πάγκο. Παίκτες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ενδεχόμενα επιθετικά και από τα νέα πρόσωπα της ομάδας. Έτσι, δύο από τις 9 χειμερινές μεταγραφές της ΑΕΛ. Ο Κούλης ειδικά έχει πάνω από 125 γκολ στην καριέρα του. Βέβαια, τα γκολ που έχει πετύχει ένας παίκτης δεν σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι δείχνει. Φλίσκας. Καλή κίνηση, απέφυγε το έτερο νούμερο 21, τον Ρωμαίο. Κακή παλιά όμως. Έκοψε ο Ρέτζας, ο οποίος για μία ακόμη φορά βοηθάει ως δεξιός back half. Ασυνεννοησία εδώ μεταξύ των παικτών της Λάρισας. Ο ένας άφησε την μπάλα για τον άλλον. Υποφελήθηκε ο Αντεφέμι. Μπόατενγκ. Περνάει την παλιά για τον Καζάκη, είναι και πάλι εκεί ο Ταπλαρίδης. Ζητώ συγγνώμη. Βαθιά παλιά για τον Τσιμπάμπα μετά από ώρα. Ο Κογκολέζος κατεβάζει την μπάλα, μένει όρθιος, ευκαιρία. Η μεγαλύτερη που θα μπορούσε να βρει ΑΕΛ σε αυτό το μάτσα, αλλά ο Σπούρνινγκ νικά τον Ζωέλ Τσιμπάμπα στο 75. Πολύ ωραία παλιά για τον Τσιμπάμπα. Ακόμη ωραιότερο το κοντρόλ. Έμεινε όρθιος παρά την προσπάθεια του Βάλα να τον γκρεμίσει. Πλάσαρε στην κλειστή γωνία. Αλλά ο Σπούρνινγκ, αν και κρύος, ήταν σε ετοιμότητα. Έδιωξε σε κόρνερ. Στο 76 η ΑΕΛ αγγίζει το 1-2. Ήταν ουσιαστικά, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη, η πρώτη ευκαιρία της ΑΕΛ στο δεύτερο μέρος. Και η μεγαλύτερη, ίσως το μάτς. Μαζί με εκείνη του Ρωμαίου, ακολούθησε βέβαια τότε το γκολ της ισοφάρισης. Ο νεαρός ο Ρέντζας είδε στο μεταξύ κάρτα. Και αυτός μετά τους Πανκράτ με την Αμπουμπακάρη και Μπόατενγκ, αν δεν μας έχει ξεφύγει μια-δυο από τις διπλές που έδειχνε ο Παμπορίδης. Αυτές είναι. Εδώ έβαλε την προβολή επάνω στην προσπάθεια του Μαρσελίνιο να βγάλει την παλιά. Περίπου ένα τέταρτο ακόμα και το πιο δραματικό, εδώ θα μπορούσε η ΑΕΛ να βάλει τον γκολ και να πάρει την πολυπόθητη νίκη. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν τα πλέον 15 λεπτά. Λάθος μεταβίβαση τώρα και η κατοχή θα περάσει στην πλευρά της Ξάνθης, μάλλον φτηνά για αυτούς που είναι. Ίσως να προκαλεί κάποια εντύπωση ότι ο Πανκράτ φαίνεται να βγάζει το 90 λεπτό και δεν έχει πρόβλημα δυνάμεων, όπως φαίνεται. Ο Γάλλος για την ποιότητά του νομίζω εξ αρχής δεν είπε κανένα φοβολίες. Το είδαμε και στην ωραία παλιά για τον Τσιμπάμπα νωρίτερα και στις όποιες κούρσες του στο πρώτο ημίχρονο. Για το πόσο είναι έτοιμος από δυνάμεις και πόσο μπορεί να μπει σε ένα σύνολο που έτσι και αλλιώς δεν είχε χρόνο να φτιαχτεί από τον Κωνσταντινού. Η ανακατάταξη στο ρόστερ ήταν πάρα πολλές τον Ιανουάριο. Μπόατενγκ που συχνά πυκνά πάει να γίνει κρυφός επιθετικός. Πέτυχε ένα γκολ, συστημένη βέβαια μπάλα. Είχε μια καλή στιγμή με το κεφάλι. Τώρα πάλι επιχείρησε να γίνει επικίνδυνος. Το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους με τον Βενετή να δίνει συνέχεια. Και πάλι κατοχή για την Ξάνθη. Φλίσκας. Μπόατεν. Αντεφέμι. Συνδυάστηκαν από τη δεξιά πλευρά. Της Ξάνθης κέρδωσε ένα φάουλ.
ευκαιρία με τον Αντεφέμι για ένα γέμισμα προς την αριστερή πλευρά, όπου ο Μαρσελίνιο είναι αρκετά μακριά από τον Ρέντζα. Να ο Πανκράτ ξανά που κοντρολάρει τον ρυθμό πίσω στον νεαρό. Περισσότερο από μάκρυνση παρά μεταβίβαση, πλάγιο out απευθείας. Στιούαρτ για τον Καζάκη, ο οποίος δεν μπορούσε να κοντρολάρει. Η κατοχή πέρασε ξανά στην ΑΕΛ. Από μπακάρι, όχι σίγουρα. Ιγκλέσιας, Κολοβέτσιος και Βενετίδης. Ανέβηκε ένα πιέση ψηλά, εξάνθηκε τώρα η Λάρισα, μπορεί να δημιουργήσει. Ο Ρωμαίου, κακό κοντρόλ, αλλά τροφοδότησε τον Αμπουμπακάρη. Άλλο ένα κακό κοντρόλ, η μπάλα στον Τσιμπάμπα. Ωραίες κινήσεις. Το σουτ. Τσιμπάμπα το έχει δείξει επανειλημμένα αυτό. Ικανότητα στην τρίβλα, ταχύτητα, αλλά στην τελική προσπάθεια έχει ένα ζήτημα. Ισορροπία στις τελικές προσπάθειες σήμερα και στην ποσότητα και στην ποιότητα, αν και ίσως μετά την τελευταία ευκαιρία του Τζουμπάμπα οι Έλληνες πιο κλασικές. Πανκράτ, όχι καλό κοντρόλ, μαζεύει ο Μπόατενγκ πίσω στον Στιούαρτ. Μπόατενγκ, μια έμπνευση. Δεν θα δικαιωθεί η μπάλα τώρα σε εκτός αγωνιστικού χώρου και παραλίγο μάλιστα η σύγκρουση του Ταυλαρίδη εκεί με τον Καζάκη να δημιουργήσει και πρόβλημα. Ταυλαρίδη στον πάγκο, αλλά δεν είναι αλλαγή. Περισσότερο ο Καζάκης και σε λάθος πάγκο μάλιστα. Ευτυχώς ήταν, υπήρχε διάστημα για να δράσουν και οι άνθρωποι στον πάγκο της Λάρισσας. Εκτός αγωνιστικού χώρου και υπέρ της Σάνθης. Μπάλα. Πάμε στον Άκη Μογλου. Και πολλά παράπονα γιατί νομίζω ήταν ανάποδο το. Και εγώ να σου δώσω την αλήθεια, έτσι και ανάποδο κατάλαβα. Να δούμε τη φάση αυτή. Έβγαλε ο Βενετίδης όπως όπως. Ναι, γιατί η φάση νωρίτερα στο πλάγιο που μάλλον φάνηκε να τη βγάζει ο Μπόατεν. Ακριβώς. Και αυτό είπε σήμερα και οι άνθρωποι της ΑΕΛ στον πρώτο βοηθό. Το ρώτησαν αν το είδε και καλά μάλιστα και του ζήτησαν να μιλήσει στον Παπορίδη. Ο οποίος προφανώς δεν είχε δει ακριβώς ποιος έβγαλε την μπάλα. Εν πάση περιπτώσει δόθηκε ανάποδα αυτό το πλάγιο. 80 λεπτά συμπληρωμένα. Μπήκαμε στο 81ο. Ξάνθη ΑΕΛ 1-1. Ισορροπία που για την Ξάνθη δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά δεν είναι και καταστροφική. Για τη Λάρισα 18 συν 1, 19 βαθμοί. Την κρατάνε πολύ μακριά από την γραμμή της σωτηρίας. Και δεν βλέπω τον Κωστένογλου να ετοιμάσει για τρίτη αλλαγή. Πάνω δεν μπορούμε να είμαστε στις προπονήσεις για το πόσο έτοιμοι μπορεί να είναι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Γιατί όλοι τους έχουν ένα ζήτημα σχετικά με το πόσο είναι ικανοί να προσφέρουν. Ο Πανκράτ στην πρώτη του παρουσία έχει δώσει καλά δείγματα. Για να τον δούμε τώρα. Έχασε προς στιγμή, κάνει μια τυφλή μπαλιά. Μεγάλος που όσο περνάει η ώρα φαίνεται πάντως να μην έχει τις δυνάμεις του πρώτου μηχρόνου. Ο Άκης Ιωακίμογλου μας ενημέρωσε ότι ετοιμάζεται κίνηση από τον πάγκο. Πάμε να μας πει περισσότερα. Στήκατε λίγο και οι δύο. Όχι, εγώ τον παρέστερα. Ο Κούλιτς λοιπόν είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Σε πρώτη ευκαιρία μάλιστα έχει ήδη πάρει θέση χαμηλά στην οθόνη. Βλέπουμε. Αυστριακός. Γκολτζής. Και η Λάρισα έχει ανάγκη από τέτοιους. Όταν πρώτο σκόρερ της ομάδας είναι φέτος ο Τιμέρ με την με 5 γκολ, ένας μέσος δηλαδή που έχει επιθετικές τάσεις και μέσα στα γκολ του έχει και ένα και πέναλτι. Είναι και ο εκτελεστής των πέναλτι. Υπάρχει ζήτημα ασφαλώς. Την Μπάμπα που είναι έτσι κι αλλιώς στο έδαφος από μια τελευταία διεκδίκηση δεν θα μας απασχολήσει ξανά σήμερα. Θα δώσει τη θέση του στον Κούλιτς για το τελευταίο περίπου δεκάλεπτο μαζί με τον πιθανότατο έξτρα χρόνο στο παιχνίδι. Κούλιτς ο οποίος έπαιξε για λίγο, έπαιξε και στην ήττα με ένα-δύο τον Ολυμπιακό Βόλου. Αλλά πάλι συνεχίζει ουσιαστικά με έναν κυνηγό. Αλλά είναι για την Άρισα, στη μέση του Τσιπάμα,
ο Κόλιτς. Ασφαλώς η ισοπαλία δεν καταδικάζει, γιατί είναι και, μέσα, και το ηθικό ζήτημα. Αλλά δεν είναι και η μεγάλη ανάσα που περιμένει η ΑΕΛ. Και το κυριότερο, δεν έχει κάνει ακόμη εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα. Και με τέσσερις όλες και όλες εντός, μεταφέρει το άγχος για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Κατά σύμπτωση, Δημήτρη, νομίζω ότι τελευταία εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα ήταν στη Νέα Σμύρνη. Το 0-3 το περσινό. Στο τέλος του περσινού πρωταθλήματος. Φέτος μόνο τον εθνικό στο κύπελλο νίκη στην εντός έδρας. Στη Νέα Σμύρνη, όπου θα παιχτεί ασφαλώς η μεγάλη ζαριά για το φετινό πρωτάθλημα Μαρσέλ. Και με την προοπτική ότι ο Πανιόνιος δεν θα έχει ξεφύγει ως τότε, βέβαια. Γιατί μέσα σε όλα παίζουν και οι άλλοι. Φάουλ σε καλό σημείο για γέμισμα. Εδώ, όχι ακριβώς. Μεγάλη διαφορά στα φάουλ. Ισομερή μάλλον τα σφυρίγματα του Παμπορίδη. Υπερτριπλάσια. Γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι, ο Τσοντοφάλσκι δεν βγαίνει, η μπάλα για καλή του τύχη δεν θα βρει σε κανέναν αντίπαλο, υπάρχουν και διαμαρτυρίες για κρατήματα. Πάντως εδώ δεν νομίζω ότι δικαιούται να φωνάζει στους αμυντικούς του Τσοντοφάλσκι, ήταν πολύ ψηλά η μπάλα για να μπορέσει να τη διώξει κάποιος με το κεφάλι. Όχι, ήταν και επικίνδυνο το γέμισμα του Μασέιν, έτσι και σε σημείο που μπερδεύσει. Μπήκαμε στο 85. Πλέον το παραμικρό λάθος μετράει. Ωραία παλιά από τον Κούλιτς. Εκεί όπου ο Σίμιτς έχει τη δυνατότητα να γίνει απειλητικός. Ο Μεσίδης τον πιέζει, ο Σέρβος δεν κατάφερε το παραμικρό. Βενετίδης σε γέμισμα για τον Κούλιτς. Αντεφέμι έβαλε το πόδι ως τρίτο στόπερ. Ιγκλέσιας. Αλλά στους οπαδούς της ΑΕΛ. Κακή επιλογή από τον Αργεντινό. Ο οποίος είχε σκοράρει στο 3-0 του πρώτου γύρου. Και άλλα δυο τον Κανόμπιο. Ο οποίος επίσης ένας ξένος ποδοσφαιριστής με καλό όνομα. Πλούσιο βιογραφικό για τα δεδομένα μιας ομάδας όπως η ΑΕΛ. Αλλά και για τα δεδομένα και μεγαλύτερης ομάδας. Με φτωχή προσφορά όμως. Σε άτσαλα ο Ιγκλέσιας, υπέπεσε σε φάουλ. Υπάρχει και τραυματισμός. Καζάκης είναι νομίζω στο έδαφος, ακριβώς. Άτσαλα εντελώς ο Ιγκλέσιας. Και αφού έχει καθίσει και πάνω στην πλάτη του, πίστεψε μάλλον ο Αργεντινός ότι ο Καζάκης θα πηδούσε για την κεφαλιά και δεν συνέβη. Στιούαρτ, πιο αριστερά στον Μαρσελίνιο και πάλι στον Άγγλο. Λάθος μεταβίβαση, Ρέντζας επίσης με τη σειρά του απρόσεχτα. Κοστούλας για τον Βάλα, εδώ σε ύψος. Εκεί όπου Ταυλαρίδης δεν θα υποπέσει σε φάουλ. Σύγκρουση όμως που αναγκάζει τον Παμπορίδη να διακόψει και οι δύο ποδοσφαιριστές. Κεφάλι με κεφάλι. Μπόατεν και Ταυλαρίδης στο έδαφος. Αυτή είναι η φάση. Σύγκρουση του Ταυλαρίδη με τον Μπόατεν στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Ο Ολλανδός. Θα σε ελπίσουμε να μην είναι τίποτα σοβαρό, γιατί είναι πάντα επικίνδυνα αυτά τα χτυπήματα κεφάλι με κεφάλι. Και λόγω παραπάνω, κάτω από αυτές τις καιρικές συνθήκες, έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Είναι και οι δύο πάντως γερά σκαριά, έχουν φυτεύσει σε δυνατά πρωταθλήματα. Σαφώς. Και ο Μπόατεν και κυρίως ο Ταυλαρίδης. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο νεότερο από τους πάγκους των δύο ομάδων. Ας πάμε πρώτα στον γηπεδούχο και τον Τάσο Παρκλάτζη. Δεν υπάρχει κάτι. Ζητάνε οι άνθρωποι του πάγκου και ο Νίκος Παπαδόπουλος αλλά και οι συνεργάτες του τα τελευταία λεπτά να φορτσάρει η ομάδα. Έχουν γίνει αλλαγές από νωρίς η πρώτη. Ωστόσο, δεν ξέρω κατά πόσο είναι και
τα μετόπισθεν. Δηλαδή, αν είναι επιτακτική ανάγκη να παίξει φούλα επίθεση η Ξάνθη σε αυτά τα τελευταία λεπτά εδώ που φτάσαμε. Αρχικά θέλουν να κρατήσουν τον βαθμό της ισοπαλίας, αυτό που υπάρχει δηλαδή, το κεκτημένο, και λιγότερο να φορτσάρουν τους ποδοσφαιριστές να παίξουν φούλα επίθεση προκειμένου να βάλουν δεύτερο γκολ. Ξάνθη που πηγαίνει στο Καφτατζόγλιο την επόμενη αγωνιστική και μετά υποδέχεται Κέρκυρα. Ενώ, όπως είπαμε και νωρίτερα, η Λάρισα φιλοξενεί τον Άρη. Και τον Παναθηναϊκό μετά στις ακριβώς σε ρήμαρες μέσα. Ο Άρης απλά το σημειώνει γιατί έχει και μετακίνηση και δύσκολο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ενδεχομένως να έχει και την κούραση ως σταλτικό παράγοντα. Στον πάγκο της ΑΕΛ τώρα, για μια γρήγορη άποψη του Άκη. Και εδώ βέβαια έχουν ολοκληρωθεί όλες οι κινήσεις από τον Νίκο Κωνσταντόπουλο. Ό,τι ήταν να κάνει ο Πάγκος το έχει κάνει. Αυτό το οποίο ζητάει από τους ποδοσφαιριστές του, κυρίως από τους μέσους, είναι να πιέσουν ψηλά για να μπορέσουν να κλέψουν την μπάλα και να εκδηλώσουν επιθέσεις. Ο Ρέντζας, η οδηγία που έχει πάρει από την αρχή και μέχρι τώρα είναι να παραμείνει κοντά στον Μαρσελίνιο, να μην τον χάνει από τα μάτια του. Τώρα θα εκτελέσει και το πλάγιο και περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν τα τελευταία λεπτά. Πανκράτα στον Αμπουμπακάρι, ο Γκανέζος κοντρολάρει και προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Σίμιτς στην πλάτη του Κομεσίδη. Είναι καλή παλιά, ο Σίμιτς όμως σε πρώτη φάση και εν τέλει χάνει την μονομαχία. Μενετίδης διορθώνει. Με ρίσκο ο νεαρός Κολοβέτσιος και η μπάλα για την Ξάνθη. Νομίζω ότι τα έχει πάει πάρα πολύ καλά πάνω στο Σίμιτς ο Κομεσίδης και στις δύο τελευταίες μονομαχίες τους. Μπήκε ανάμεσα στο σέρβο και στην μπάλα. Ο Σίμιτς δεν δικαίωσε, τουλάχιστον τώρα, γιατί υπάρχει παιχνίδι, επιλογή του Κωνσταντόπουλου. Μάλλον δικαίωσε την επιλογή του να μην το ξεκινήσει. Αλλά προφανώς δεν άντυχε και ο Μετίν για να βγάλει όλο το μάτι. Ακριβώς, ήταν σίγουρο αυτό. Είναι στα 37 ο Τούρκος. Ρέντζας. Ευνοήθηκε η μπάλα, δεν βρήκε την μπάλα μάλλον, η οποία όμως έφτασε στον έλεγχο του Τσοτοφάλσκι, ο Σλοβάκος. Με μάλλον... μάλλον δυσνόητα, δεν πολύ βιάζεται. Και η ΑΕΛ θα έπρεπε να είναι περισσότερο βιαστική. Μπήκαμε στο 90 λεπτό, θα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, αλλά το μάτς πάει προς το τέλος. Εντυπωσιακό πάντως, Δημήτρη, και το σπριτ του Μπόατενγκ πάνω στον Τσοντοφάλκη. Στα 36 του σχεδόν και στον 90 λεπτό. Και πάμε. Ο από τη στιγμή, ενώ δείχνει τώρα τον έξτρα χρόνο. Αμπάρκιολ, 4 λεπτά. Είπαμε ότι ο Μπότεγκ είναι ο MVP της Ξάνθης γενικότερα. Τελευταίο καιρό. Ρέντζας για τον Πανκράτ. Κούλιτς μακριά από την περιοχή. Χωρίς φάουλ. Μάλλον τώρα η υπόδειξη του πρώτου βοηθού. Δημόπουλου. Για φάουλ υπέρ του Αυστριακού στη γραμμή ουσιαστικά του πλαγίου και ευκαιρία για ένα γέμισμα. Ο Αυστριακός το κέρδισε και έρχεται ο Σέρβος. Η άλλη αλλαγή του Νίκου Κωνσταντόπουλου, ο Σίμιτς, για να εκτελέσει. Ταυλαρίδης, ο πιο δυνατός στον αέρα. Ο ποδοσφαιριστής Τσέλ δεν φαίνεται να αφήνει την άμυνά του, ίσως ενδεικτικό των προθέσεων. Εύκολη άμυνα για τους Ξανθιώτες, κερδίζει ο Βενετίδης και. Γλιτώνει τα χειρότερα. Δεν υπάρχει offside. Κακός ο έλεγχος όμως από τον Κολοβέτσιο που βρέθηκε μάλλον συμπτωματικά σε θέση για γκολ. Και τεράστια ευκαιρία να υπάρχει και τραυματισμός. Θα δούμε εδώ ότι δεν έχει καλή αίσθηση του χώρου ο Κολοβέτσιος. Offside δεν υπήρχε. Ήταν λίγο φαϊνότερο. Κοιτάξτε, έρχεται από πάρα πολύ πίσω ο Κολοβέτσιος. Είναι ο παίκτης που καλύπτεται από τρεις τουλάχιστον ποδοσφαιριστές. Αλλά δεν έχει καλή αίσθηση του χώρου και βγαίνει γρήγορα ο Ξπούρνινγκ, τον καλύπτει. Και περνά εντελώς άδοξα μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και στη συνέχεια σήκωσε και πάρα πολύ ψηλά το πόδι του. Ασφαλώς εδώ το πόδι πολύ ψηλά και στο στήθος του Σπούρνινγκ σηκώνει ως και κόκκινη κάρτα. Βέβαια. Είναι θαύμα που έμεινε και όρθιος ο Σπούρνινγκ. Και... μπόρεσε να απομακρύνει κιόλας την μπάλα. Ψηλός όμως διεθνής Αυστριακός, ο Δημήτρης Κολοβέτσιος. Ο οποίος μαζί με τον Ρέντζα δείχνει ότι υπάρχει σφιγμός αυτό το πράγμα που γινόταν μάλλον παλιότερα με μεγάλη επιτυχία στον ομό της Λάρισσας. Πλέον όχι ιδιαίτερα, αλλά είναι μια θετική στροφή. Πανκράτ
Άνοιξε την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Κέρδισε ο Αντεφέμι. Αμπουμπακάρι πολύ δυνατά. Χωρίς φάουλ, ο Παμπορίδης κερδίζει. Ο πιστοχωρημένος Βλάσης Καζάκης και τροφοδοτεί τον Μαρσελίνιο στη γραμμή. Ανάμεσα από Ρέντζα. Φάουλ. Ενώ υπήρχε και εξέλιξη στη φάση. Αυτό βέβαια δεν είναι ο Σμιγιανόνα. Το μπάλα πήγε στα δίχτυα, το στήριγμα ήταν πολύ νωρίτερα, αλλά γενικά θα μπορούσε ίσως να αφήσει και την εξέλιξη ο Βαμπορίδης. Καταρχάς δεν ξέρω γιατί έπεσε ο Μαρσελίνο. Αλλά κατά δεύτερο λόγο. Αυτή είναι η φάση. Όχι, μαρκάρισμα υπήρχε, αλλά έχω την εντύπωση ότι μπορούσε να μείνει όρθιο. Του... Το μαρκάρισμα πάντως εκ πρώτης όψεως. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι ήταν ο ορισμός του πλεονεκτήματος πάντως. Φάουλ με τον Βραζιλιάνο στην εκτέλεση. Στο σημείο του πέναλτι η μπάλα εκτός οριακά. Ο Τσοδοφάλσκι μάλλον είδε την με ανακούφιση την μπάλα να περνάει εκτός. Ο Καζάκης άπλωσε το πόδι. Για να δούμε εδώ πόσο κοντά ήταν. Πολύ κοντά. Από το δοκάρι του Σλοβάκου. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του έξτρα χρόνου. Η Λάρισα φαίνεται ότι θα πάει στους 19 βαθμούς. Ξάνθης στους 28. Δεν είναι λοιπόν ούτε σήμερα το πολυπόθητο διπλό που ήθελαν οι Βυσσινοί. Τουλάχιστον μέχρι τώρα, για να δούμε, υπάρχουν δευτερόλεπτα που ήθελαν για να ξαναμπούν στη μάχη της παραμονής. Αλλά δεν είναι και καταδικαστική αυτή η ισοπαλία. Σίμιτς τώρα. Ρωμαίου. Ωραία κίνηση από τον σκόρερ της ΑΕΛ, ο οποίος ψάχνει χώρο για να δοκιμάσει ένα σουτ. Κάνει μια πονηρή παλιά. Δεν πέρασε όμως για τον Σίμιτς. Αμπορίδη σφυρίζει για τελευταία φορά στα 2 δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση των 4. Το 1-1 δεν θα αλλάξει. Η Ξάνθη και η Λάρισα θα πάρουν από έναν πόντο. Αυτό σημαίνει ότι οι γηπεδούχοι έχουν μια παραπάνω άνεση στους 28 πλέον. Η Λάρισα πάει στους 19 αλλά παραμένει προτελευταία και με πολύ δύσκολο έργο όσο λιγοστεύουν οι αγωνιστικές. Πάμε ευθύς αμέσως για τα τελευταία διαφημιστικά και επιστροφή για την αποφώνηση.